Στο σημερινό βίντεο θα σου παρουσιάσω την τεχνική drop sets. Οκ, okay, την ξέρει, αλλά θα το προχωρήσω ακόμα περισσότερο δείχνοντά σου τα triple drop sets, δηλαδή τα τριπλά drop sets. Και μείνε μέχρι το τέλο του βίντεο γιατί θα σου δείξω και άλλο ένα κερασάκι στην τούρτα. Θα το πω που θα κάνει την τεχνική τελείω αποδοτική. Θα ανατινάξει του μίσου και θα σου δώσει τη μέγιστη ανάπτυξη που ψάχνει και το μέγιστο αίσθημα πρηξήματο και καψίματο. Λοιπόν, πάμε δυνατά. Αν σου άρεσε το κούρεμα, δέχομαι κουμπλιμέντα σου κάτω στα σχόλια του βίντεο. Όπω επίση, ένα like θα βοηθήσει πάρα πολύ το βίντεο να εξαπλωθεί στο ίντερνετ και να το δει αρκετό κόσμο. Αν βλέπει πρώτη φορά το βίντεο μου, μπορεί να πατήσει το subscribe ώστε να εγγραφεί στο κανάλι μου και το καμπανάκι για να σου έρχονται σύντομε ενημερώσει για τα βίντεο που ανεβάζω. Επίση, προσοχή στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram. Μπορεί να με ακολουθήσει εκεί γιατί καθημερινά ανεβάζω και από ένα story με διάφορα tips, συμβουλέ που δεν τα ανεβάζω ποτέ στο YouTube γιατί είναι μικρά και δεν χρήζουν να ανέβουν εδώ. Όμω πολύ πολύ σημαντικά. Να πούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι drop set. Drop set είναι όταν σε μία άσκηση, στην ίδια ακριβώς άσκηση, επαναλαμβάνουμε δύο set συνεχόμενα, τα οποία είναι χωρίς ξεκούραση διάμεσα, με τη μόνη διαφορά ότι για να πάμε στο δεύτερο set θα πρέπει να μειώσουμε τα κιλά. Θα εξηγήσω παρακάτω κατά πόσο πρέπει να μειώσουμε τα κιλά, τι επαναλήψη πρέπει να κάνουμε, τα πάντα όλα ξεκινώντας από το πρώτο το οποίο είναι η λειτουργικότητά του. Και όταν εννοώ λειτουργικότητα, δεν είναι τίποτα άλλο από το να επιλέξουμε ασκήσεις όπου θα μπορούμε να αλλάξουμε τα κιλά σύφουνες πάρα πάρα πολύ γρήγορα, διότι δεν μεσολαβεί καμία ξεκούραση μεταξύ του πρώτου σετ και του δεύτερου. Οπότε, θα Πρέπει να επιλέξουμε ασκήσει με τροχαλία, όπου εύκολα με τον πύρο μπορούμε να αλλάξουμε τα κιλά. Μπορούμε να επιλέξουμε ασκήσει τι οποίε μπορούμε να κάνουμε με αλτήρε, όπου είναι στημένη μπροστά μα έτοιμη στο ράκ των αλτήρων, αρκεί να μην έχει κόσμο εκείνη την ώρα στο γυμναστήριο. Είναι λίγο ιδιαίτερη αυτή η τεχνική, ε, δεν μα βολεύει όταν είναι ώρα αιχμή και είναι πολλοί κόσμο, Γιατί κάποιο θα χρησιμοποιήσει του αλτήρε. Οκ, okay, με το μηχάνημα είναι εύκολο να αλλάξει με τον πύρο τα κιλά, αλλά με του αλτήρε είναι δύσκολο. Με την μπάρα η, η, η τεχνική αυτή εφαρμόζεται, αλλά θα χάσουμε πολύ χρόνο να αλλάξουμε τα κιλά, εκτό και αν έχουμε στημένη συγκεκριμένη μπάρα δεύτερη ή εκτό και αν έχουμε ένα παρτενέρ που θα μα βοηθήσει να αλλάξουμε τα κιλά όσο πιο γρήγορα. Και γιατί παίζει ρόλο να μην ξεκουραστούμε και να αλλάξουμε τα κιλά πάρα πολύ γρήγορα, θα σου εξηγήσω τώρα αμέσω. Με το που κάνουμε ξεκούραση, μετά από κάποιο set συνήθω, τα πρώτα 20 δευτερόλεπτα είναι αυτά που χρειάζονται για να αποκατασταθεί όλο το οξυγόνο στου μυ μα. Ποιο οξυγόνο, το οξυγόνο που οι χρησιμοποίησαν για να παράγουν έργο και να βγάλουμε, βγάλουμε διοξίδιο του άθρακα στην ατμόσφαιρα. Τέλο πάντων, αυτό στην άκρη. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο μειώδης είσαι, τόσο πιο αργά αναπληρώνεται το οξυγόνο σου. Δηλαδή, δεν θέλει μόνο 20 δευτερόλεπτα, αλλά μία μισή με δύο φορές παραπάνω. Αν είσαι καπνιστής, θες τρει με 4 φορές περισσότερο χρονικό διάστημα να αναπληρώσει το οξυγόνο στους μίσου. Οπότε, ένας από τους λόγους που πρέπει να κάνουμε γρήγορα την αλλαγή, είναι να προλάβουμε να μην αναπληρωθεί το οξυγόνο άμεσα, ώστε να... Να μαζοχίσουμε περισσότερο το σώμα μας, να γίνει άσκηση πιο τρέλα, πιο αποδοτική. Δεύτερο λόγο που πρέπει να κάνουμε την αλλαγή γρήγορα είναι γιατί όταν κάνουμε ξεκούραση μεταξύ των σετ στα πρώτα 45 δευτερόλεπτα έχουμε αποκατάσταση του ATP. Το ATP είναι το ενεργειακό νόμισμα που χρησιμοποιεί το σώμα μα, πληρώνει δηλαδή, σαν ενέργεια για να κάνει μία δραστηριότητα. Αυτό εμεί θέλουμε να το αποφύγουμε τώρα μεταξύ τη αλλαγή των drop set, μεταξύ τη αλλαγή κιλών, να μην αποκατασταθεί και αυτό, να μαζοχίσουμε ακόμα πιο πολύ, να προκαλέσουμε περισσότερο ένταση, να μάθουμε το σώμα μα να έχει και ανοχή στο γαλακτικό οξύ αλλά και να δουλεύουμε δουλεύει υπό συνθήκε στρε. Ωραία. Πόσε επαναλήψει τώρα κάνουμε στο βασικό σετ και πόσε στο drop set. Αυτό που ακούγεται συνήθω είναι 8 στο βασικό σετ και 4 στο drop set. Χαζομάρε. Δεν δουλεύει με τίποτα αυτό, παιδιά. Θα πρότεινα στο drop set να κάνουμε 8 στο βασικό, βάζοντα κιλά τόσα ώστε θα βγάλουμε 8 αυστηρέ επαναλήψεις χωρί να χαλάμε τη φόρμα μα, με την προπόθεση ότι η τελευταία μόνο θα βγαίνει με δυσκολία, όχι τόσο άνετα, με δυσκολία. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα δεδομένα του καθενό τα προσωπικά, δηλαδή ηλικία, στόχο, ορμονικό περιβάλλον, προπονητικό όγκο μέσα στην εβδομάδα, προπονητική συχνότητα μέσα στην εβδομάδα, αυτά θα σα τα Λύσει όλα ο προπονητή σα και αν είσαι εσύ προπονητή του εαυτού σου, πρέπει να τα βρει μόνο σου. Βάζουμε λοιπόν κιλά για να κάνουμε 8 ολόκληρε επαναλήψει και μετά κάνουμε μία μείωση μεταξύ εύρου 25 με 45% μείωση από το αρχικό βάρο, ώστε να συνεχίσουμε και άλλε 8. Πάμε τώρα στο triple drop set. Όπω λέει και η λέξη triple, τριπλό drop set. Δηλαδή κάνουμε το αρχικό set, κάνουμε το κατέβασμα, το drop set και κάνουμε κι άλλο ένα κατέβασμα. Οπότε έχουμε τρία set εδώ. Το πρώτο είναι το αρχικό, αλλά αυτή τη φορά δεν θα κάνουμε 8 και 8. Όχι, τώρα θα αλλάξουμε τι επανάληψει. Μα δίνεται η ευκαιρία στο triple drop set, το οποίο είναι ακόμα πιο advanced τεχνική, ακόμα πιο προχωρημένη και δεν συνιστώ να την κάνουμε από την αρχή. Να ξεκινήσουμε με το απλό drop set και μετά από καμιά δύο εβδομάδε να πάμε στο triple. Εκτό κι αν είσαι ήδη προχωρημένο και θε να το πετάξει την προπόνησή σου σαν σε κάποιο σετ κάποια άσκηση, σε μία άσκηση τη προπόνησή σου. Λοιπόν, triple drop set. Βάζω ακόμα πιο βαριά κιλά, τόσα κιλά ώστε να μου επιτρέπουν να βγάλω 6 βαριέ αυστηρέ επαναλήψει που η τελευταία θα βγαίνει με το ζόρι. Πρόσεξε, 6 αυτή τη φορά, όχι 8. Μειώνω τα κιλά αφού βγάζω την εξάρα όσο πιο γρήγορα μπορώ, κατά 25 με 30%. Τα 100, εδώ μπορούμε να κάνουμε και μεγαλύτερη μείωση, Ανάλογα θα το δεις εσύ, θα το βρεις εσύ, είναι όπως μια συνταγή φαγητού ρε παιδί μου, σου δίνω εγώ τη συνταγή, αλλά ανάλογα εσύ πώς το θες το φαγητό, πιο πιπεράτο, πιο, πιο γλυκό, πιο αραιό, πιο πιχτή η σάλτσα, θα να το, το αναπροσαρμόσεις. Έτσι και στην προπόνησή σου, ο καθένας ξεχωριστός personal training, ο καθένας ξεχωριστός. Λοιπόν, κάνεις τη μείωσή σου και κάνεις 8 μετά στο drop set, οπότε είχαμε 6... 8 και μετά κάνεις και την επόμενη μείωση, άλλο ένα 30 με 40% δεκατό, και βγάζεις άλλες 12 επαναλήψεις με 15. Εδώ μπορούμε να πάμε και 15 να νιώσουμε το απόλυτο κάψιμο. Αυτό είναι το triple drop set και το φυλάμε για μετά, για μπαλαντέρ, για τζόκερ, έτσι. Και πάμε τώρα να σου δώσω το τυράκι, μάλλον το κερασάκι στην τούρτα που θα τα ανατινάξει όλα. Πάντα βασισμένη σε triple drop set. Ξεκινάω με 12 κιλά. Kettlebell και κάνω ας πούμε κάμψεις δικεφάλων. Βγάζω την εξάρα μου, 4, 5, 6. γρήγορα χωρίς να κάνω χρόνο παίρνω τα δεκάκυλα. βγάζω την οχτάρα μου, 3, να μην καθυστερώ πες ότι έχω κάνει 8, γρήγορα χωρίς να κάνω χρόνο παίρνω τα 5 κιλά και κάνω τη δωδεκάρα μου, πες ότι είμαι δέκα, έντεκα, πέσω ότι έχω φτάσει 15, και αφού έχω κάνει και τη 15ρα μου, και έχω καεί, ξεκινάω και κάνω μισέ. Από τη μέση τη άσκηση μέχρι το τέλο: μισέ, μισέ, μισέ. Άλλε 8, μισέ. Και αφού έχω φτάσει και δεν μπορώ να κάνω άλλο, έχω εξαντληθεί τελείω. Ξεκινάω και κάνω τεταρτάκια στην κορυφή με σφιξίματα. Άλλα 8 με 10 τεταρτάκια. Και αυτό, αυτές οι μισές που κάνω στο τέλος του triple drop set, αυτά τα τεταρτάκια που κάνω στο τέλος μετά τις μισές, είναι που θα μου δώσουν όλο το pumping, όλο το πρίξιμο, όλο το κάψιμο, όλα αυτά που ζητάω, το κάτι έξτρα, το κάτι μοναδικό. Ελπίζω να σου άρεσε και... Αυτή ήταν και η τεχνική drop set μαζί με τα triple drop set και μαζί με τι μισέ και τα τεταρτάκια στο τέλο για να μπούμε, κραγούμε. Σα ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά στα VR Nations από το Πού και τη Ταϊλάνδη. Τόσο μακριά, αλλά τόσο κοντά σα, πάρα πολύ κοντά σα και εσεί πάρα πολύ κοντά μου μέσω του ίντερνετ, μέσω του YouTube. Είμαι πολύ ευγνώμων που έχουμε αυτό το μέσο και μπορούμε να επικοινωνούμε και εγώ με εσά, του αγαπημένου μου Έλληνε, στο αγαπημένο μου κοινό ανά τον κόσμο Έλληνε, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην πατρίδα, όπω είμαι και εγώ έξω και στου Έλληνε τη Αμερική και τη Αυστραλία και του Καναδά και τη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο μέχρι και τι πιο απίθανε χώρε. Φίλια, πολλά μείνετε κοντά μου για μέχρι το επόμενο βίντεο.